Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που πλήττει την Ελλάδα έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους λίγους κλάδους που παραμένουν ισχυροί στην ελληνική οικονομία, πρόσφατη μελέτη της ICAP Group υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης αποτυπώνονται φανερά τόσο στους καταναλωτές όσο και στις νέες στρατηγικές που ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ. Από τη μία, έχει αλλάξει καταναλωτική συμπεριφορά, καθώς έχει μειωθεί η αξία του μέσου καλαθιού αγορών των οικοκυριών. Συγκεκριμένα, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραγωγικές αγορές από τους καταναλωτές, οι οποίοι συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων και αναζητούν το βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ κόστους και αξίας. Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών εκτιμάται στα 262 ευρώ το 2014, μειωμένη κατά 9,7% σε σχέση με το 2013 και κατά 21,1% σε σύγκριση με το 2012. Από την άλλη, ο ανταγωνισμός στον κλάδο του σούπερ μάρκετ όλο και αυξήνεται. Η πολιτική των τιμών, οι προσφορές ή οι εκπτώσεις, αλλά και η καινοτόμηση υπηρεσίες και προϊόντα είναι κάποιες από τις προωθητικές ενέργειες των καταστημάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP, την τελευταία πενταετία η συνολική αγορά του σούπερ μάρκετ κίνηται πτωτικά και το 2014 διαμορφώθηκε στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι τα υψηλά κονδύλια τα οποία επένδυσαν τα καταστήματα προκειμένου να προβάλλουν τα προϊόντα τους αλλά και να διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές τους. Συγκεκριμένα, η συνολική διαφημιστική δαπάνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώθηκε σε 76,7 εκατομμύρια ευρώ το 2014 από 19,1 εκατομμύρια ευρώ από το 2011. Με βάση την εν λόγω μελέτη, η Αττική καλύπτει το 51,5% των συνολικών πωλήσεων και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 10,8% αλλά και η Κρήτη με ποσοστό 6,1%.